Στις 11:05 φτάνει ο Γερμανός πρόεδρος στην Κάνδανο, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα. Και τώρα έχω τη χαρά στη συχνότητα να φιλοξενώ τον ομότιμο καθηγητή διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Στέλιο Περάκη, ο οποίος όμως έχει στο βιογραφικό του, αν αρχίσω να το διαβάζω, θα φάμε τη μισή εκπομπή και δεν έχω πολυτέλεια χρόνου, θα πω έτσι επιγραμματικά, πέρα από τις θέσεις του σε όλη τη διπλωματική σκάλα του Υπουργείου Εξωτερικών, υπήρξε για χρόνια εκπρόσωπο της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς και διασκέψεις, υπήρξε ο άνθρωπος που νομικά στάθηκε για λογαριασμό της χώρας μας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με την Ελλάδα παρεμβαίνουσα για την υπόθεση δικαστικής ασυλίας του κράτους Γερμανία κατά Ιταλίας. Μάλιστα, η τότε παρέμβαση οφείλεται στις δικές του ενέργειες, διότι, εντάξει, κυβέρνηση είχαμε, ωραία, αλλά ο ίδιος έτρεχε το θέμα. Σήμερα του ζήτησα ένα γρήγορο σχόλιο μετά από το αναμενόμενο από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας, τον κύριο Στάινμαγερ, ότι για αυτούς το θέμα νομικά έχει λήξει. Βεβαίως στην πραγματικότητα μιλάμε για έναν οικονομικό εθνικισμό διαχρονικά της Γερμανίας και μια συστηματική υπεκφυγή των υποχρεώσεων και προς την Ελλάδα, διότι οι υποχρεώσεις της Γερμανίας δεν έχουν παραγραφεί παρά τις δεκαετίες που έχουν παρέλθει. Θα πω μόνο αυτό, γιατί ακούω πολλούς επικαλούν το 19 το πόρισμα του νομικού συμβουλίου της Γερμανικής Βουλής. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Η Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια πρόβαλε αξιώσεις αποζημίωσης έναντι της Τσεχίας για τις περιουσίες των Σουδητών Γερμανών πριν και κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνεπώς, τίποτα δεν έχει κλείσει. Κύριε Περάκη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σεχίνη. Καλημέρα στο νησί, στους ακροατές. Να είστε καλά. Κύριε Περάκη, φαντάζομαι ότι εσείς δεν δοκιμάζετε έκπληξη από την πάγια γερμανική θέση επί του θέματος των επανορθώσεων. Η μοναδική έκπληξη είναι, μαζί με τη μελαγχολία βέβαια, είναι γιατί η χώρα μας διαχρονικά δεν αντιμετωπίζει διαφορετικά το ζήτημα. Αναμενόμενα είναι όλα αυτά και αναμενόμενα είναι αυτά τα οποία θα πει, είπε ήδη ο κύριος Στάινμαγερ και θα πει ενδεχομένως και στην Κάνδανο, θα πάει σε λίγο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το είπατε προηγουμένως πολύ καλά, από την εποχή που ήρθε ο τότε καγκελάριος Κολ στο νησί για τα 50 χρόνια της μάχης της Κρήτης, επαναλαμβάνεται σαν ένα μότο ότι δεν υπάρχουν θέματα. Έτσι ακριβώς τα λένε, δεν υπάρχουν θέμα να συζητήσουμε στην ουσία. This is not an issue. Δηλαδή αυτή είναι μια κλασική επανάληψη μιας κοινής, γιατί η Γερμανία κρύβεται πίσω από τη δικαστική ασυλία του κράτους, έναν κανόνα με θυμικό χαρακτήρα του διεθνούς δικαίου που όλο και περισσότερο κάμπτεται τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αποφύγει τις ευθύνες. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει και το ανέφερε και ο κ. Στάινμαγερ, λυπάται πάρα πολύ, είναι η ντροπή για αυτά που έκανε το Τρίτο Ράιχ. Η Γερμανία όμως, η οποία είναι το διάδοχο κράτος, είναι η συνέχεια, έχει τη διεθνή ευθύνη και επομένως διεθνής ευθύνη, και εδώ αρχίζουν τα διάφορα ζητήματα, γιατί ό,τι προκύπτει ως παραβίαση των υποχρεώσεων ενός κράτους κινείται σε ένα διαπολιτιακό επίπεδο, διαγρατικός θεσμός είναι. Και άρα και οι πολεμικές επανορθώσεις που τις είδαμε να λειτουργούν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και μετά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, θυμίζω τη συνθήκη της Λοζάνης, μιλάει για επανορθώσεις, τις οποίες τελικά δεν πληρώσαμε για άλλους λόγους. Ο θεσμός αυτός εξελίχθηκε με έναν τρόπο που βάζει στο τιμόνι και την υποχρέωση ουσιαστικά είτε της διεκδίκησης της προβολής αξίωσης είτε της απάντησης, της ανταπόκρισης στις βλάβες, στις ζημιές, τις καταστροφές που επήλθαν στη διάρκεια μιας σύραξης στα κράτη. Και εκεί είναι το πρόβλημα, διότι από τη στιγμή που ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχουμε πια τις κλασικές συμφωνίες ειρήνης που να προβλέπουν τι γίνεται σε περίπτωση επανορθώσεων,
αλλά περάσαμε σε μια εποχή όπου το άτομο, τα θύματα δηλαδή των παραβιάσεων, αυτά που γίνονται στη διάρκεια των σειράξεων, απέκτησαν μέσω των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της προστασίας που προσφέρεται εκεί ένα βήμα διεθνές. Άρχισε λοιπόν να τρέχει παράλληλα μια κίνηση που θέλει να φέρει τα θύματα αντιμέτωπα σε διεθνή όργανα κυρίως ή και σε εσωτερικά δικαστήρια απέναντι σε μια συγκεκριμένη όμως θέση η οποία είναι αρνητική. Η αλαζονία της Γερμανίας οφείλεται στο γεγονός ότι νομικά δεν θέλει να συζητήσει. Και δεν θέλει να συζητήσει γιατί ξέρει ότι έχει αδύνατη θέση. Είναι σαφής η διάταξη, η ρύθμιση, είναι κανόνας ότι όποιος προκαλεί ζημία πρέπει να επανορθώσει. Αυτό είναι από το δίκαιο της Χάγης, της Γενέβης, το ανθρωπιστικό δίκαιο, τα δικαιώματα του ανθρώπου, κλασικός κανόνας στο διεθνές δίκαιο. Σε όλο τον 20ο αιώνα αυτό το διατρέχει. Η Γερμανία όμως αμφισβητεί την δυνατότητα να εγερθεί το ζήτημα από ιδιώτες. Και όταν οι ιδιώτες βάσει των δικαιωμάτων που προβλέπονται με των προνομίων, των δυνατοτήτων που προσέφερε το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου άρχισαν να προσφεύγουν σε όργανα, εκεί λοιπόν η Γερμανία φρόντισε να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, στο εσωτερικό της Γερμανίας ουσιαστικά νομοθετικά να απαγορεύσει την δυνατότητα προσφυγής και γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει προσφυγές στην Γερμανία. Έτσι ερμηνεύεται το γεγονός ότι υπάρχουν Έλληνες, ιδιωτικά να το πω, πολίτες που έχουν προσφύγει στα γερμανικά δικαστήρια. Θα σας αναφέρω μια εμβληματική προσωπικότητα του διστόμου, Σφοντούρης, ο οποίος έχει πάει και αυτός και πάρα πολλοί άλλοι, γιατί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο φυσικά τα θέματα των αποζημιώσεων εγέρθηκαν και τέθηκαν και είναι πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Σαχίνη, η νομολογία που έχει προκύψει από τα γερμανικά δικαστήρια διαχρονικά. Το πρόβλημα της του γερμανού δικαστή, αν θέλετε, ή και της γερμανικής κυβέρνησης, της αντίληψης, ήταν ποιος προβάλλει την διεκδίκηση, ποιος προβάλλει την αξίωση και αυτή, μάλιστα επειδή υπάρχει μια ασάφεια σε κάτι ρυθμίσεις του διεθνούς δικαίου, που δεν είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή να τις θυμίσουμε, αυτές όμως ξεπεράστηκαν ιδίως μετά την Συμφωνία 2-4 του 1990, που άλλαξε τη νομική κατάσταση, εφόσον επλήθαμε πια σε μια κατάσταση ειρήνης, υποκαθιστά είναι υποκατάστατο συμφωνίας ειρήνης η 2-4, η οποία 2-4 συμφωνία, θυμίζω οι δύο Γερμανίες και οι τέσσερις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, ρύθμισαν τα θέματα, η επανένωση των Γερμανιών, αλλά δεν είπαν λέξη για τις επανορθώσεις. Δεν είπαν λέξη. Εκεί ερείδεται κατά την άποψη των Γερμανών και η αντίληψη ότι εφόσον δεν ρυθμίστηκε το θέμα, εμείς το ερμηνεύουμε ότι ρυθμίστηκε και δεν τίθεται θέμα. Συν τα άλλα κατά καιρούς δικαιολογίες, αιτιολογίες, επιχειρήματα τα οποία προβλήθηκαν από τη γερμανική πλευρά. Όμως μίλησα για μια αλαζονική στάση. Μισό λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε για τους ιδιώτες και το νομικό οπλοστάσιο στο εσωτερικό της χώρας. Η Ελλάδα ως κράτος μπορεί να προσφύγει στα γερμανικά δικαστήρια? Στα γερμανικά δικαστήρια όχι. Όχι. Στα διεθνή δικαστήρια. Μάλιστα. Εκεί είναι το ζήτημα και εκεί είναι η παράληψη της πατρίδας μας. Διότι ανεξάρτητα από τις ρηματικές διακοινώσεις δύο που στείλαμε κατά διαφορετικές περιόδους, ανεξάρτητα από το πόρισμα της Βουλής, το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου που γίνεται μια αποτίμηση και όλα αυτά νομικά, οι δυνατότητες οι οποίες έπρεπε να έχουν κινηθεί είναι προς διεθνείς δικαιοδοτικούς θεσμούς. Και εκεί όμως πάλι είναι άλλη μια κίνηση την οποία έχει κάνει η Γερμανία για να αντιληφθούμε το γεγονός δηλαδή γιατί είναι αλαζονική η θέση και γιατί δεν θέλει να συζητήσει νομικά. Γιατί εκεί είναι η αδυναμία της. Έχει, κύριε Σαχίνη, αν πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο,
παραδείγματος χάρη, που θα μπορούσαμε να εγκαλέσουμε την Γερμανία, όπως αυτή εγκαλεί την Ιταλία τώρα, παραδείγματος χάρη, γιατί τα δικαστήρια της Ιταλίας εκδίδουν αποφάσεις όπου παρακάμπτουν τη δικαστική ασυλία του κράτους, όπως αρχικά έκαναν και εδώ τα ελληνικά δικαστήρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί εκεί έχει μετακινηθεί πια ο αγώνας ο νομικός, στο ρόλο του εθνικού δικαστή, και θα πω κάτι πάνω σε αυτό. Εκεί λοιπόν έχει βάλει μια επιφύλαξη και λέει ότι εξαιρούνται όλες οι διαφορές που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κλπ. Άρα μια έγερση μιας υπόθεσης προσφυγής ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου θα συναντούσε την επιφύλαξη της Γερμανίας, και το Διεθνές Δικαστήριο θα πρέπει να εξετάσει αν έχει δικαιοδοσία ή όχι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, μετά που πάμε, υπάρχει δυνατότητα και άλλη βέβαια. Υπάρχει το δικαστήριο το οποίο προβλέπεται από την συμφωνία του 1953. Όταν τότε η ρύθμιση έλεγε ότι θα δημιουργηθεί ένα διασυμμαχικό, σε εισαγωγικά, δικαστήριο. Εκεί είχαμε πάει το 92 και είναι στο Complaints, και είχαμε μάλιστα θέσει θέματα που αφορούσαν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, και η Ελλάδα είχε δικαιωθεί. Υπάρχει δυνατότητα να πας επίσης να κάνεις διεθνή διαιτησία. Άρα δεν μπορείς να εγκαλέσεις όμως σε ένα εσωτερικό δικαστήριο ο εθνικός δικαστής. Όχι, στον εθνικό δικαστή προσφεύγει το θύμα, το άτομο, ακριβώς σαν ένα πρώτο βήμα, προκειμένου να μπορέσει στη συνέχεια να προσβάλλει τη συμπεριφορά αυτή και τη μη ικανοποίησή του σε ένα διεθνές όργανο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και ο Σταμούλης και άλλοι οι οποίοι επιχείρησαν όλες αυτές τις διαδικασίες αντιμετώπισαν φυσικά το νομικό πλαίσιο, το περιοριστικό ή απαγορευτικό αν θέλετε, πέρα από κάποιες σε obiter dicta που λέμε στις δικαστικές αποφάσεις, κάποιες σκέψεις δηλαδή, δικαστή Γερμανού, ο οποίος δέχεται ότι η υποχρέωση επανόρθωσης υπάρχει, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος, δηλαδή η άμεση προσφυγή του ατόμου ενώπιον ενός δικαστηρίου. Εκεί, κύριε Σαχίνη, εδράζεται το ζήτημα, και εκεί είναι η μάχη η οποία δίνεται. Ξεκινήσαμε με την απόφαση τότε, με την παρέμβαση στο δικαστήριο. Είναι δηλαδή πώς να κινητοποιηθεί και ο εθνικός δικαστής, και ούτως ώστε να μεταβληθεί η πρακτική των κρατών. Οι Ιταλοί ιτήθηκαν στην απόφαση. Στη Χάγη, σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά ήρθε το συνταγματικό τους δικαστήριο 2 χρόνια μετά, και βασισμένο στις συνταγματικές ρυθμίσεις περί δικαιωμάτων του ανθρώπου, παραμέρισε τη Χάγη. Ικανοποίησε δηλαδή αυτό το αίτημα. Δηλαδή δεν μπορεί ο ουσιαστικός κανόνας να παρακάμπτεται από ένα τέτοιο, μάλιστα, και ο ουσιαστικός κανόνας αφορά τα ύπατα εγκλήματα της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, γενοκτονίες. Άρα λοιπόν εκεί αυτά που ονομάζουμε αναγκαστικού δικαίου είναι οι ύπατες αξίες. Άμα το δέχεσαι αυτό, δεν μπορεί να προβάλλεις ένα διαδικαστικό θέμα για να μην συζητήσεις καν την ουσία. Ο Ιταλός δικαστής έκανε τη δουλειά του. Οι Γερμανοί βέβαια συνέχισαν. Ταυτόχρονα όμως έχουμε εξελίξεις σε πάρα πολλές χώρες. Η Πολωνία, η Ουκρανία, η Νότιος Κορέα, δηλαδή η Βραζιλία. Στη Βραζιλία, κύριε Σαχίνη, υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου πριν δύο χρόνια, που επιδικάζει αποζημιώσεις για θύματα όπου ένα γερμανικό υποβρύχιο το 1943, το υπογραμμίζω 43, στα χωρικά ύδατα της Βραζιλίας, βύθισε ένα αλλιευτικό σκάθος και με καθυστέρηση δεκαετιών η συγγενής των θυμάτων ζήτησε ένα αποζημίωση και δικαιώθηκε κόντρα στη Χάγη. Υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο έχει λυθεί. Υπάρχει μια κοινωνικότητα μεγάλη. Άρα, κύριε Περάκη, εσείς βάζετε το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, θέλω να το πω. Βεβαίως ξύνετε και πληγές μνήμης, γιατί στην Ελλάδα δύο ανώτατα διαφορετικά δικαστήρια γνωμοδότησαν διαφορετικά στην υπόθεση Σταμούλη, καλά τη θυμηθήκατε. Όμως βάζετε το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Το θέμα λοιπόν είναι, λέτε, τι κάνουμε εμείς. Οι Γερμανοί έχουν μια πάγια θέση. Εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα. Και το εμείς, κύριε Σαχίνη, πάει προς δύο κατευθύνσεις, και επιτρέψτε να το πω αυτό, γιατί εκκρεμεί και μια υπόθεση στο Δομένικο,
Έτσι, είναι η τελευταία υπόθεση επανορθώσεων που έχει τεθεί από τα θύματα του Δομένικου στο τριμελές εφετείο Λάρισας. Εκεί είναι η νέα νομική μάχη που οφείλει να τη δώσει η πατρίδα, τα θύματα, αλλά και ο εθνικός δικαστής, ο Έλληνας δικαστής, να σκεφτεί. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που οδήγησε τους αεροπαγίτες πριν από μερικά χρόνια να πάρουν την αλφα θέση. Ανατράπηκε αυτή η θέση οριακά, αλλά να δούνε τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Και στον κόσμο, κύριε Σαχίνη, συμβαίνει κάτι, είτε σε επίπεδο εθνικού δικαστή, αλλά και σιγά σιγά στην πρακτική των κρατών. Το θέμα των αποζημιώσεων, των επανορθώσεων, έχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε πίσω από αυτή την αλαζονική στάση. Κύριε Σαχίνη, η απόφαση της Χάγης του 2012 λέει ότι η Γερμανία και η Ιταλία, άρα κατά μείζον αναλόγο και η Ελλάδα, όταν έχει ένα θέμα σχετικά με τις επανορθώσεις των θυμάτων, των παραβιάσεων, πρέπει να διαπραγματεύονται και να συνεχίζουν να συζητούν. Όταν λοιπόν μια χώρα, όπως εδώ είναι η Γερμανία, αρνείται στην πραγματικότητα να συζητήσει, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει η Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι, αλλού είναι η Πολωνία, αλλού είναι άλλες χώρες, ενδεχομένως, έτσι κάθε φορά, θα πρέπει να εγείρει το θέμα αυτό σε ένα διμερές επίπεδο. Και αν δεν καταλήξουν, αν υπάρξει αδυναμία να προχωρήσουν σε στοιχειώδη συνεννόηση διαπραγμάτευση, τότε θα πρέπει να εγκαλέσουν να κινηθούν. Αυτό θα πει, κύριε Σαχίνη, είναι εκκρεμής νομικά η υπόθεση. Εκκρεμής νομικά η υπόθεση σημαίνει ότι πρώτον συζητώ. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Προσφεύγω στο αρμόδιο δικαστήριο να δούμε τελικά τι μέλη γενέστε. Και εδώ προσοχή, γιατί θέλει ιδιαίτερη σημασία, να δούμε ότι το ζήτημα των επανορθώσεων έχει εξελιχθικά πάρει πολλές μορφές. Δεν είναι μόνο η αποζημίωση, δεν είναι μόνο η καταβολή χρημάτων. Εδώ έχουν συνεισφέρει με εξαιρετικές αποφάσεις και πρακτικές το Διαμερικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Αφρικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο έχει επιδικάσει για τους αγνοούμενους, παραδείγματος χάρη, της Κύπρου, έχει επιδικάσει και επανορθώσεις συνολικά, έτσι, ποσά δηλαδή που αναφέρονται στα θύματα. Πριν από δύο χρόνια η Χάγη έβγαλε μια άλλη καταπληκτική απόφαση σε μια διαφορά μεταξύ Κονγκό Ουγκάντας, όπου πάλι επιδίκασε ένα φοβερό ποσό συνολικά, όχι ατομικά. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια κίνηση η οποία υπάρχει. Αυτή την κίνηση πρέπει η μεν χώρα να την όχι απλώς να την ενθαρρύνει, γιατί σε τελευταία ανάλυση θα μου πείτε η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και είναι, ο δικαστής έχει μια συνείδηση, αρχές, αλλά πρέπει να αυτό που υπαγορεύει και το δίκαιο και είπα τις αρχές καμιά φορά και πέρα, έλεγε ένας διάσημος, έγινε διάσημος στη συνέχεια, ο Ντε Μαρτένς, ο οποίος ήταν νομικός σύμβουλος του Τσάρου όταν κάνανε τις συμβάσεις της Γενέβης, που είναι ο προθάλαμος, ο προάγγελος αυτού του δικαίου που έχουμε σήμερα, έλεγε ότι η ρήτρα Μαρτένς τι λέει, ότι οι αρχές της ανθρωπότητας πάνε και πέρα από αυτό που είναι σήμερα το κείμενο δίκαιο. Κύριε Σαχίνη, ευελπιστώ ότι θα έρθει η στιγμή που πραγματικά θα υπάρχει δικαίωση. Όχι μόνο γιατί πρέπει να διατηρηθεί η μνήμη, όχι γιατί αυτό απαιτεί δικαιοσύνη για τα θύματα, όχι γιατί αυτό είναι η αλήθεια, αλλά και γιατί ούτε μπορεί να διορθώνουμε την ιστορία και ούτε μπορούμε να παρακάπτουμε αυτές τις εξελίξεις. Και επιπλέον, τελευταία μου λέξη, που δεν είναι τελευταία, γιατί αν και έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στο παρελθόν το θέμα αυτό, είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει μιας πραγματικά βαθιάς συζήτησης. Δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή εννοώ, τις Ιράξεις και τα λοιπά. Δείτε τα θύματα και δείτε τι προστασία έχουν ή τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Η επανόρθωση λοιπόν είναι κάτι, είναι ένα ζητούμενο στο οποίο συνέχεται με το δικαίωμα στη ζωή αλλά και το μέλλον, και πρέπει εκεί να το διεκδικήσουμε. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να μου λύσετε, αν μπορείτε, αν σας είναι σε γνώση, ένας ακροατής με πολύ ωραίο τρόπο, επίμονα αλλά ωραίο τρόπο, ρωτάει, κύριε Περάκη, λέει, και από τη διπλωματική σας εμπειρία,
ξέρουμε τη θέση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας και ως Δυτική Γερμανία. Πριν την ενοποίηση που είχαμε δύο χωριστές Γερμανίες, έχετε εικόνα για την ονομαζόμενη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας στις όποιες διπλωματικές επαφές με τις ελληνικές πρεσβευτικές αρχές εκεί, αν είχε τουλάχιστον εκείνη δεχτεί ευθύνες και υποχρεώσεις, έστω και ατύπως, ασχέτως αν ήμασταν σε διαφορετικά στρατόπεδα. Έχετε λέει εικόνα? Σε λεπτομέρειες δεν έχω, αλλά νομίζω πως όχι. Όχι. Και θέλω επίσης να απαντήσετε και σε ένα νέο επιστήμονα, ο οποίος βλέπω εδώ ότι σας είχε και καθηγητή στο Πάντιο, το φίλο μου τον Αντώνη, ο οποίος λέει, ερώτηση προς τον κύριο Περάκη, τον αγαπημένο μου καθηγητή, ποιες οι συνέπειες διαχρονικά της άρνησης της Γερμανίας ως προς το διεθνές δίκαιο εν γέννη? Δεν μεταβάλλεται την νομική κατάσταση και η απέτηση. Η διεκδίκηση, τα εγκλήματα αυτά είναι απαράγραφτα και επομένως μπορεί να ηγευθεί ανά πάσα στιγμή. Επομένως είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Πριν από μερικά χρόνια, αγαπητέ Αντώνη, την εποχή των μνημονίων, επειδή η χώρα μας βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση και στις αποφάσεις που λαμβάνονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εξωθεσμικά στο Eurogroup κλπ., η Γερμανία έπαιζε ένα ρόλο συγκεκριμένο, μπορούσα να δεχτώ, σε εισαγωγικά να δεχτώ, να καταλάβω μάλλον, τη λογική της αντιμετώπισης θεμάτων τέτοιων, αν και αυτά είναι υπερκείμενης αξίας και πάνε πέρα από την καθημερινότητα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια όμως αυτά είναι παρελθόν, όπως και πριν, και επομένως η χώρα μας όφιλε να έχει μια άλλη στάση και όχι να στέκεται απλώς πίσω από τις πρωτοβουλίες αλλού καταπληκτικές, ηρωικές, πραγματικά αξιέπαινες, αξιοθαύμαστες κάποιων λίγων ανθρώπων οι οποίοι σήκωσαν ένα σταυρό μαρτυρίου, να διεκδικήσουν δηλαδή τα θύματα της επανόρθωσης. Και κλείνω με ένα απλό ερώτημα ενός ακροατή που δεν έχει ιδιότητες, του Σωτήρη. Κύριε Κυπεράκη μου λέει, με όλο το γνωστικό σας αντικείμενο, σήμερα πρακτικά και θα το πω λαϊκά, οι Γερμανοί κάνουν τον Κινέζο, εμείς κάνουμε τον Αλέκο για τις επανορθώσεις, το ξεπερνάμε και έστω βρίσκεται η κυβέρνηση που δεν κάνει τον Αλέκο. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το νούμερο ένα βήμα στο θέμα που θα έπρεπε να γίνει? Το νούμερο ένα βήμα είναι μια καινούρια, σύγχρονη, τελευταία ρηπατική διακοίνωση, όπου θα ξαναθέταμε τα ζητήματα των επανορθώσεων και του αναγκαστικού δανείου, το οποίο είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα, και θα καλούσαμε την γερμανική πλευρά να προσέλθει. Εάν δεν το έκανε, συνέχεια εγώ προσωπικά θα συνιστούσα προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη. Στέλιος Περάκης, δεν έχω να πω κάτι άλλο, ούτε νομίζω ότι μπορεί κανείς να προσθέσει κάτι άλλο. Αν είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το δικαιϊκό διεθνές πολιτικό σύστημα, είναι ο κύριος Περάκης. Άρα τον ευχαριστώ για αυτή την οπτική που μας καταθέτει σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, για την ευκαιρία. Καλή σας ημέρα.